Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το δεύτερο και τελευταίο. Μάλλον όχι, με το πρώτο τελευταίο, γιατί μετά θα βάλουμε τα μήλα. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Δεν σας δίνω αυγό ασπράδι για να θωρακίσετε. Κάντε το αν θέλετε να είστε 100% σίγουροι ότι θα γίνει τέλεια η τάρτα σας και χτυπήστε το ελαφρά. Ένα πινελάκι και βάλτε το ασπράδι από πάνω. Αυτό θα βοηθήσει, σας είπα, να θωρακίσει τελείως τη ζύμη, να μην τραβήξει τίποτα, καθόλου μα καθόλου υγρασία. Και αυτό θα το κάνετε όταν κάνετε τάρτες γλυκές ή και αλμυρές. Όταν την τελειώσετε εντελώς την τάρτα και δεν την ξαναβάλετε να ψηθεί και να ρίξετε από πάνω την γέμιση την οποία θα βάλετε, όποια και αν είναι αυτή. Τώρα εμείς θα τη βάλουμε πάλι μέσα. Γιατί? Γιατί πρέπει να ψηθεί άλλα 2-3, το πολύ 5 λεπτά. Θα τη βγάλουμε, θα ρίξουμε πάνω το χαλβά. Έρχομαι. Θα κόψουμε το χαλβά σε φέτες, του μπακάλι, σε οποιαδήποτε γεύση θέλετε, ακόμα και με φιστίκια, με αμύγδαλα. Θα τον τρίψουμε ή θα τον κόψουμε σε φέτες. Θα το ρίξουμε από πάνω και θα πάρουμε τα μήλα μας εδώ, τα πράσινα, τα ξινόμηλα, θα τα καθαρίσουμε. Και αυτά ή σε φέτες ή ψιλοκομμένα, εναλλακτικά. Μπορείτε να βάλετε λίγη μαρμελάδα μήλου από πάνω τα μήλα για να γίνει ακόμα πιο νόστιμο και μόλις γίνει κανελίτσα. Τα μήλα θα τα φωτειρώσουμε ελάχιστα. Θα ρίξουμε και λίγη ζαχαρίτσα αν θέλουμε από πάνω για να μας καραμελώσουν ακόμα πιο πολύ. Ωστότε, άλλη μια φορά υλικά, περιμένω λίγο να ψηθεί η ζύμη της τάρτας, να την τελειώσουμε για να ρίξουμε και τα υπόλοιπα από πάνω. Εσείς, υλικά άλλη μια φορά για την τάρτα. Για την τάρτα με χαλβά και μήλα θα χρειαστείτε. Για τη ζύμη, ένα αυγό, σύσμα ενός λεμονιού, μια πρεζαλάτη, γάλα, 300 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 2 λεμόνια, ένα κουταλάκι βούτυρο, κανέλα, 400 γραμμάρια χαλβά με ταχίνι, 2 μεγάλα μήλα ή μαρμελάδα μήλου. Συνεχίζουμε με τάρτα, τελευταίο στάδιο. Εδώ το ασπράδι έχει γυαλίσει και έχει θωρακίσει όσο πρέπει τη ζύμη μας. Παίρνουμε το χαλβά, αυτό είναι με γεύση βανίλια. Ο καλός χαλβάς είναι από καλό ταχίνι. Ρίχνουμε από πάνω φέτες. Αυτό θα λιώσει. Σκορπάμε. Δεν μας νοιάζει πώς, και να το θρηματίσουμε ακόμα. Μπορούμε να φτιάξουμε και χαλβά με ταχίνι, βεβαίως φίλε Κώστα. Θα κάνουμε χαλβά. Καλά να είμαστε. Θα κάνουμε χαλβά σήμερα με ταχίνι. Όχι δα. Θα κάνουμε όμως, ναι. Δεσμεύομαι για να κάνουμε χαλβά με ταχίνι. Ρίχνω λοιπόν και από πάνω ό,τι θέλουμε. Και με μπισκότο μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, μαζεύω τα υπολείμματα. Ρίχνω λίγη κανελίτσα βροχιδών. Παίρνω λίγο το χαρτί μου εδώ να σκουπίσω. Έχω κόψει τα λεμόνια, ναι. Έχω κόψει τα λεμόνια γιατί? Για να ρίξω στα μήλα μου, τα οποία έχω καθαρίσει, να μην μου μαυρίσουν, λίγες σταγόνες λεμονιού. Και τώρα παίρνω τα μήλα. Πώς θέλετε, να τα ψιλοκόψουμε ή φέτες? Φετούλες. Και πάμε. Ένα δίπλα στο άλλο. Όμορφα. Να κατεβάσουν τα μήλα. Αχλάδι μπορούμε να βάλουμε. Σοκολάτα μπορούμε να βάλουμε από πάνω, δάκρυα. Μπορούμε να βάλουμε πορτοκάλι. Μπορούμε να βάλουμε μπανάνες. Μπορούμε να βάλουμε ακτινίδια. Μπορούμε να βάλουμε ακτινίδια, βέβαια, όταν το βγάλουμε.
Τώρα, συνεχίζω. Μπορούμε να βάλουμε από πάνω μετά λίγη ζάχαρη καστανή ή απλή κρυσταλλική. Βούτυρο οπωσδήποτε πάνω στα μήλα. Να έχει και εδώ. Θέλω ένα, το ένα δίπλα στο άλλο. Και όχι πολύ χοντρά κομμάτια. Φέτες εννοώ. Πάμε τώρα από εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι τώρα. Ένα λεπτό. Εδώ. Εδώ και εδώ. Και άλλο ένα. Να καλύψω όλα τα κενά. Να κατεβάσουμε τα υγρά και τα μήλα και να μην καεί ο χαλβάς. Και από εδώ. Και τι έμεινε. Άλλη μια φετούλα. Είμαστε εντάξει. Τώρα. Έχω λιώσει λίγο βούτυρο. Θα πάρω το πινέλο και θα ρίξω από πάνω. Βουτυράκι. Αυτό με βοηθάει κιόλας. Και ασλερώνω λίγο να ρίξω. Τα αφήνω εδώ. Πάει επίσης 5, 7, το πολύ 10 λεπτά στους 160 βαθμούς. Να μου ψηθεί, ρίχνοντας αν θέλω και λίγη ζάχαρη από πάνω, καστανή ή απλά κρυσταλλική και μόλις βγει την κανέλα από πάνω. Εδώ το, λοιπόν. Τι έχουμε, το τι έχουμε να κάνουμε τώρα, το χταπόδι, υλικά τότε για χταπόδι. Για το ψητό χταπόδι στη λαδόκολα θα χρειαστείτε ένα χταπόδι μεγάλο, ένα σφινάκι κρέμα βαλσάμικο, ένα σφινάκι κρασί λευκό ή ούζο, ένα σφινάκι ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας ρίγανη, 4 φύλλα δάφνης, ένα πεπερόντσινο καυτερό, 5 κόκκους μπαχάρι, 4 κόκκους κέντρο κούκουτσα προαιρετικά, αλάτι και φρεσκοποιημένο πιπέρι, σίδι και ελιές. Τάρτα διαφορετική, εναλλακτική, με χαλβά του μπακάλι που συνηθίζουμε να τρώμε τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής. Κάναμε, αλλά και με μήλα. Ριζότο με γαρίδες, επίσης πανεύκολο και πεντανόστιμο. Συνεχίζουμε με τα υλικά που είδατε, που δεν είναι άλλα, για το χταπόδι στη λαδόκολα με ζες. Για ούζο, για τσίπουρο, για ραχή, για κρασάκι λευκό, θα εγκλωβιστεί. Θα ψηθεί γύρω στη 1,5 ώρα μέσα στο φούρνο. Όλα τα αρώματα εκεί θα πάνε μέσα στο χταπόδι, θα σμίξουν μαζί με το ωραίο μας χταπόδι που έχουμε προμηθευτεί από τα Φίνο Σούπερ Μάρκετ, τα κριτικά Φίνο Σούπερ Μάρκετ. Βγάζοντάς το, θα τα αφήσουμε 5 λεπτά να κρυώσει και θα ρίξουμε ωραίες ξιδοελιές ή ελιές καλαμών και λίγο καλό κόκκινο ξίδι. Ξεκινάμε. Αλουμινόχαρτο. Ένα κομμάτι εδώ. Σταυρωτά. Άλλο ένα κομμάτι εδώ. Θα σας βοηθήσει ένα τέτοιο σκεύος ή ένα μπολ. Τώρα, τη λαδόκολα. Μετράμε. Δεν πειράζει. Εδώ είναι. Λίγο νεράκι. Ανοίγω. Και τη βάζουμε και αυτή. Εδώ. Παίρνω το χταπόδι μου. Αν είναι κατεψυγμένο, θα κάνετε το εξής. Θα το βγάλετε. Πιο πολύ κατεψυγμένο παίρνουμε. Θα το βγάλετε και θα το αφήσετε όπως είναι μέσα στη συσκευασία του. Θα βάλετε μέσα το χταπόδι σε ένα μπολ. Από το προηγούμενο βράδυ στη συντήρηση να ξεπαγώσει όπως πρέπει και όχι σε καυτό νερό, όχι σε πολύ νερό, όχι έξω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αργά, όμορφα, σταδιακά να αποψυχθεί. Θα το σοκάρει και θα το ταλαιπωρήσει και θα μειώσει τη γεύση του κατά 50-60%, μην σας πω και 70%, αν το σοκάρετε με καυτό νερό και οτιδήποτε άλλο. Το παίρνουμε όπως είναι, δείτε το τι ωραίο χρώμα έχει κρατήσει, παρόλο που είναι κατεψυγμένο. Και θα το βάλουμε εδώ. Θα ρίξουμε πεπεροντσίνο ή μπούκοβο.
4-5 κόκκους από μπαχάρι. Θα τους διασκορπίσετε να πάνε παντού. Κρέμα από βαλσάμικο, είτε λευκό, είτε σκούρο. Φύλλα δάφνης. Ένα. Εδώ, σπασμένα, μέσα. Θα τα κρύψετε. Ρίγανη. Α, το ξεδάκι στο τέλος, μπερδεύτηκα κι εγώ, ωραία. Το ουζάκι ή το κρασάκι. Ούζο θα βάλω εγώ. Λαδάκι φυσικά. Ωραίο κριτικό, παρθένο ελαιόλαδο. Ούζο βάλαμε, λαδάκι βάλαμε και τώρα πάμε. Αλάτι, μπόλικο. Λίγο πιπέρι. Κλέφτικο χταπόδι για να περάσετε καλά τη Σαρακοστή. Και αν προλαβαίνετε και έχετε ένα χταποδάκι, κάντε το τώρα και συνεχίστε τα κούλουμα την καθαρή σας Δευτέρα να περάσετε όμορφα και να πιείτε κρασάκι ουζάκι. Τώρα, δείτε την τελευταία διαδικασία. Θα πάρουμε όπως είναι και θα πιάσουμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Να κάνουμε ένα ωραίο. Πουγγί. Θα πάρω και άλλο κομμάτι αλουμινόχαρτο. Θα το απλώσω τώρα κάτω. Εδώ. Δεν θα το γυρίσω ανάποδα γιατί έχει χυμούς μέσα. Θα το κλείσω άλλη μια. Θα πάρω τα χέρια μου και τώρα με τα δυο μου χέρια όμορφα θα το σφίξω. Δεν θα το βάλω με αυτό, δεν είναι πυρήμαχο. Θα το αφήσω εδώ. Θα το βάλω μέσα στο φούρνο στους 180 βαθμούς, 190. Αν είναι πάνω από ένα κιλό, γύρω στις 2 ώρες, 1,5 με 2 ώρες. Το συγκεκριμένο σε μία ώρα θα είναι έτοιμο, νομίζω μία ώρα και κάτι. Οπότε, δείτε δεύτερη φορά τα υλικά, το βάζω στο φούρνο και συνεχίζουμε με τι? Με πατατοσαλάτα, με κουρκουμά και μπαχαρικά. Πάμε. Για το ψητό χταπόδι στη λαδόκολα θα χρειαστείτε ένα χταπόδι μεγάλο, ένα σφινάκι κρέμα βαλσάμικο, ένα σφινάκι κρασί λευκό ή ούζο, ένα σφινάκι ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας ρίγανη, 4 φύλλα δάφνης, ένα πεπερόντσινο καυτερό, 5 κόκκους μπαχάρι, 4 κόκκους κεδροκούκουτσα προαιρετικά, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ξύδι και ελιές. Και πάμε να τελειώσουμε με πατατοσαλάτα με κουρκουμά, λάιμ και πολλά μπαχαρικά. Πολλά μπαχαρικά όσο θα πρέπει. Παίρνω το ξύσμα από λάιμ. Μπορείτε να βάλετε και λίγο λεμόνι αν θέλετε. Και αν δεν σας αρέσει το λάιμ, βάλτε λεμόνι. Είμαστε καλά. Τα limes δεν έχουν σπόρια, δεν έχουν κουκούτσια, οπότε πάμε να πάρουμε το χυμό τους κατά αυτό εδώ τον τρόπο, τον εύκολο. Αυτό δεν είναι και τόσο ζουμερό, ε. Το κάνω εγώ να είναι. Πάμε. Και το άλλο. Τα δύο, δηλαδή το ένα, τα δύο κομμάτια ήταν πολύ ζουμερά, αλλά ήταν πιο σκληρά. Θα βοηθήσω εδώ να πάει και εδώ μέσα. Ωραία. Όπου πως μυρίζει το λάιμ. Μουσταρδούλα. Ένα κουτάλι. Και μέσα. Το κουρκουμά μου, αντιοξειδωτικός, βάλτε τον στη διατροφή σας. Τα ρύζια σας παντού. Τα μπαχαρικά μου. Ελαιόλαδο. Ωραία. Και τώρα τι θα κάνω. Αφήσω στην άκρη αυτά.
Και θα πάρω τα κρεμμυδάκια, θα τα κόψω σε χοντρά κομμάτια και θα βάλω μέσα στο blender μέρος από τα κρεμμύδια. Τα υπόλοιπα θα τα ψιλοκόψουμε. Πάμε να πάρουμε και λίγο μαϊντανό. Να βάλουμε και μαϊντανό μέσα στο blender. Αλατάκι. Τις πατάτες βράστε τις με ξύδι και αλάτι για να μην σας λιώσουν. Εδώ είμαστε. Το καπάκι που το έχω. Εδώ το έχω το καπάκι. Είχα βάλει τα limes πάνω. Ωραία. Και πάμε να χτυπήσουμε. Να πάρουμε ένα ωραίο και αρωματικό dressing με κουρκουμά και μπαχαρικά και lime και φρέσκα κρεμμύδια. Έτοιμοι είμαστε. Ωραία. Για να βάλω και αυτά εδώ στα σκουπίδια. Να λούσω την πατατοσαλάτα. Βάλτε και αγκουράκι, βάλτε ξεροκρεμμύδι. Αν θέλετε βάλτε και ντοματίνια. Για στην ντομάτα, ό,τι σας αρέσει. Αυτά εδώ είναι σκληρά, είδατε τώρα εδώ. Τα κρεμμύδια μόλις τα έκοψα φάνηκαν. Οπότε τι κάνουμε. Πετάμε τα έξω. Αυτά εδώ είναι σκληρά και δεν τρώγονται. Και παίρνουμε μόνο το τρυφερό. Αυτά εδώ τώρα δεν τρώγονται. Κοιτάξτε πώς είναι. Δείτε τα. Ούτε κόβονται τίποτα. Εδώ. Όπως είναι το πράσο. Αρχίζουν τα κρεμμύδια τώρα και δεν είναι όπως ήταν πριν ένα μήνα. Και ψιλοκόβω όμορφα τα τρυφερά μέρη από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα μικρό το μαχαιράκι, πειράζει, με λίγη προσπάθεια. Ωραία. Και σκηνόπρασο μπορείτε να βάλετε αν βρείτε. Μουστάρδα Dijon, μουστάρδα με συνάπη. Ένα ανακάτεμα. Όχι μαγιονέζα. Ωραία, ανακατεύω. Τέλεια. Λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Στα γούστα μου τη φέρνω και με μπαχαρικά και με κουρκουμά και με ό,τι θέλω θα δοκιμάσω και εσείς τα υλικά και γυρίζουμε για αποφώνηση. Όπα, στάζει. Για την πατατοσαλάτα με κουρκουμά θα χρειαστείτε 750 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με κόκκους ή πικάντικη, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 lime χυμός και ξύσμα, 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρος, 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι, 4 κουταλιές της σούπας μαϊντανός ψιλοκομμένος, 4 κρεμμυδάκια φρέσκα. Και έτσι νόστιμα τελειώσαμε την καθαρή μας Δευτέρα και νόστιμα ξεκινάμε τη Σαρακοστή. Φτιάχνοντας τι, ριζότο με γαρίδες, πανεύκολο πέντα νόστιμο και φτιάχνοντας τι, το χταποδάκι στη λαδόκολα το οποίο έχουμε εγκλωβίσει με πολλά μπαχαρικά και βγαίνοντας ξιδοελιές για να πιείτε το ζάκι, το κρασάκι, τη τσικουδιά σας. Φτιάξαμε όμως τι, πατατοσαλάτα επίσης σαρακοστιανή νηστίσιμη με κουρκουμά και μπαχαρικά και limes. Αν δεν σας αρέσει και αν δεν μπορείτε να βρείτε που παντού υπάρχουν πλέον, βάλτε λεμόνια. Τελειώσαμε επίσης με μια πολύ διαφορετική, μια εναλλακτική πρόταση. Μοιάζει κατά πολύ με τάρτα μιλόπιτα, αλλά έχει χαλβά του μπακάλι που τρώμε όλοι τώρα, που θα τρώμε όλοι καθόλου τη διάρκεια της σαρακοστής και πόσο μάλλον και την καθαρή Δευτέρα. Πίνοντας μαζί με την τάρτα μου μόνο ένα μοναδικό κριτικό ελληνικό καφέ Δανδάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Καλή Σαρακοστή, καλά κούλουμα, να περνάτε καλά και να προσέχετε μέρες που είναι. Γεια σας.